Ήρθαμε, εσίως. Εσίως. Ελάτε, πουλάκια μου. Ελάτε, ελάτε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο. Εδώ είμαστε. Πιστοί! Πιστοί στην υπόσχεση που σας έχουμε δώσει. Ό,τι και να γίνει εκεί πέρα έξω, αντέχουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Παρεούλα, να ανοίξουμε γραμμές. Παραγγελιές δεχόμεθα από τραγούδια. Ήδη έχω. Δεν ξέρω αν υπάρχει πονηρό υπονοούμενο στο πρώτο κομμάτι που μου έχει ζητηθεί. Ένα κομμάτι που η εκπομπή, ναι, ταπεινά θα το πω. Εντάξει, okay, χωρίς μετριοφροσύνες. Μετρίος λέει φρονούν οι μέτροι, αυτό και αν είναι εγωιστικό. Θα πω ότι η εκπομπή το έβγαλε μέσα από στάχτες, μέσα από τα αποκαίδια, μέσα από τον οριμαγδό, το ανέδειξε, καθάρισε γύρω-γύρω τη λάσπη, αυτό το μουσικό διαμάντι, το οποίο ζητήθηκε από Τζένι Κατσίγιανη, τη Συμπεθέρα. Θα πάω πρώτα στις γραμμές για να μην περιμένει ο κάθε άνθρωπας και κάθε τηλεθεατής και ακροατής, το τηλεθεατής γιατί πλέον έχουμε μπει σε φάση τηλεπάθειας. 23-10-287-888. Να σας υπενθυμίσω ότι χορηγός εκπομπής ποιος? Αυτός! 1-0 είναι το Alpha Park, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. 23-10-42-44-44. Εξαιρετικές τιμές, μακράν του Δευτέρου το πιο φτηνό. Και επίσης, τώρα διαβάζω, οδηγός συνελήφθη επειδή έδειξε στο πρόσωπο αστυνομικού. Ρε παιδιά, όχι στους αστυνομικούς αυτά είπαμε. Στην Πεθερά είπαμε. Λάθος και αυτό, δηλαδή λάθος. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται? Ο Μακρόν δραματικό διάγγελμα λέει, ενώ έκανε εκλογές. Λέει, τους μάζεψε, ψηφίσανε. Ο άλλος στην Αγγλία έκανε μαραθώνιο. Έκανε συναυλίες και μετά λέει να εξαπλώνεται. Τι γίνεται, ρε? Τι γίνεται, πάτε καλά, είστε σοβαροί? Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Θυμίζω επίσης χορηγός εκπομπής Φυτάς Καυσόξυλο Κάρβουνο Μπάρμπεκιου. Αυτός είναι ο αρχικαυσοξυλάρχης. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να μπει στο τζάκι σας, τι πρέπει να μπει στη σόμπα σας, τι πρέπει να μπει στην ψισταριά σας. Και κάρβουνο και είδη μπάρμπεκιου και τα πάντα όλα. Και ξύλο από βελανιδιά και οξιά αποθηκευμένο από το Μάρτιο. Πάμε λοιπόν, το χαλί που τόσο πολύ σας έχει αρέσει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι φρέσκο. Είναι Νίκος Γούβας, είπαμε το κλαρίνο. Και αν δεν είναι τόσο καθαρή, να πούμε η ήχη, είναι γιατί είναι από βινήλιο αυτό, παιδιά. Και είναι λίγο μουντό, λίγο, αλλά γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Είμαστε του vintage, Άκουλε, ο οδηγός συνελήφθη επειδή έβηξε στο πρόσωπο αστυνομικού. Φοβερό, επίδες το έκανε, λες. Τι γίνεται? Πάμε στις γραμμές. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Καλώς το τιμημένο Λάκωμα. Αγόρι μου. Λοιπόν, τώρα βήχουμε και από μακριά, Ναι, ναι, κανονικά. Όχι και στα μούτρα του ανθρώπου. Δηλαδή πήγε ο άλλος να του πει άδεια και δίπλωμα. Άσα! Τον έδωσε. Θα τον είπε γιατί κυκλοφορείς, ας πούμε. Κάπως έτσι θα έγινε τώρα. Δεν ξέρω, Και τώρα, τι βήχας, ας πούμε, είναι, ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Μας δίνουν την πληροφορία μισή, τη βλέπω τώρα στο open. Λέω, η πληροφορία έβηξε. Είναι αυτό το... Ή το έδωσε καλά. Ή έβγαλε τα εσωτερικά. Ό,τι είχε μέσα του, τον εσωτερικό του. Με ήχους. Κάποια στιγμή θα βγει και όλοι αγανάκτησε. Όλοι θα βγει, τι? Έχει σαλτάρει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, του λέει, έλα λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά, λίγο εδώ, όπα, εκεί είσαι. Τι γίνεται, ρε, τώρα? Ρε, τι γίνεται? Σήμερα η πρωινή εκπομπή μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει. Γιατί είχε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είχε. Τι θα κάνουμε το αύριο? Στο τελείωμα της μέρας, τι θα κάνουμε? Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να πω κάτι, Παναγιώτη μου, επιτρέπεις. Για τους καινούργιους, γιατί έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι ακροατές. Εμείς, αν ήταν στο χέρι μας, είμαστε ψόφχοι και το ψόφχοι το γράφω με πι σίγμα για χαβαλέ κάθε μέρα. Θα κάναμε να βρούμε καινούργια αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θέλω κάθε μέρα μπορώ να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε αισιόδοξοι. Όπως βρήκαμε αυτό το χαλάκι τώρα, αυτό θα βρήκαμε κι άλλα. Αυτό. Να έχουν λίγο γκρέζι μέσα, να έχουν έτσι, λίγο... Έτσι, θέλω λίγο να έχει μέσα, λίγο βραχνάδα. Να λερώνεσαι όταν το πιάνεις. Να λερώνεσαι. Είναι, πώς είναι το βρώμικο το σάντουιτς? Υπάρχει και το βρώμικο έτσι, χαλάκι. Έτσι, αυτό είναι κυλίμι, φίλε. Κυλίμι, έχει κρώσει.
Θέλω λοιπόν κάθε μέρα. Όμως υπάρχουν μέρες όπως η χθεσινή, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που άλλαξε πάρα πολύ η καθημερινότητά μας, που πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να μείνει μέσα. Δηλαδή θα ήθελα από αυτόν που τον αγαπάω και τον ακούω και έχει τη δυνατότητα και το μικρόφωνο να το κάνει αυτό. Βάζω πολλές φορές τον εαυτό μου στη θέση του ακροατή. Ναι, το ξέρω πουλάκι μου, το ξέρω. Απλά το λέω για τους καινούριους που μπήκαν στην παρέα μας, ότι εμείς θέλουμε κάθε μέρα, μπορούμε να κάνουμε κουβέντες για μπαλίτσα, για ποταπά, για χαβαλέ με ανέκδοτα, να κάνω γιαγιάδες ηχητικά αυτά, τέτοια θέλω. Έτσι, από σήμερα και πέρα θέλω να σας πάρω το μυαλό από τη στενοχώρα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Έτσι, αυτό κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Κοιτάξτε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπάθεια. Και να ξέρεις όμως ότι πιστεύω ότι στη χαρέσανε πολύ. Έχεις κάνει κανένα δυο... Ατασταλίες. Στη χαρέσανε λόγω των ημερών. Ατασταλίες. Το ξέρω. Κάτι ποιος, έτσι. Κάτι ποιος αυτός. Ναι, γι' αυτό, ακριβώς εκεί που πει το καλό, το ακριβώς. Λόγω υπάρχει άδικη, δεν μου τη χαρίσει κανένας, τίποτα. Υπάρχει αλληλεγγύη τώρα. Τι αλληλεγγύη, άσε, περιμένω στη γωνία. Το ποιος να ξέρεις, θα εκτελεστεί ένα ράουτ που θα είναι μεγάλο σαν το ουράνιο τόξο η καμπύλη. Σαν του Καλατράβα το στέγαστρο. Η δε κουβέντα του Κάραγιαν έχει γίνει βάιρα, να ξέρεις. Η κουβέντα του Κάραγιαν. Με το χαρτί υγείας. Με το χαρτί. Αλλά καταπληκτικό, φίλε. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Γιατί τόσο, γιατί ένα στενίστηκε και δέκα χέστηκαν. Συγγνώμη αν τρώτε. Αλλά δεν είναι. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν, πες τώρα αυτό γιατί κάναμε τεράστιο κύκλο. Είπαμε ότι είδαμε την επόμενη μέρα, αφού υπάρχει αγωνιστική παύση, ιδανικός καιρός για να είμαστε σε όλα έτοιμοι. Ένα θα πω μόνο. Γιατί δεν ξέρω, διαβάζω σε διάφορα αυτά εδώ. Δεν θέλω το Βρίζα. Ναι, καλά, αυτό είναι, Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Από εδώ και πέρα πάμε παρακάτω, όχι πίσω. Το Βρίζα γενικά, σαν τεχνικό διευθυντή, σαν τι. Ναι, για εκείνη τη θέση. Για συνεργασία, ναι. Δεν γιατί ξέρω τώρα... τι αν κάνει κάτι άλλο. Ναι. Εγώ αυτός που θα αποφασίζει θέλω να είναι κάποιος άλλος. Μάλιστα. Άξι. Όσο για το δίδυμο που ακούστηκε κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιος το είπε, Σάντος Γκαρσία, είναι το ιδανικό. Εγώ το είπα το πρωί, σαν μια φαντασίωση. Δηλαδή, στη μία έχω τη Σαρλίς Θερόν, την Τζένιφερ Λόπες, την Αντριάννα Λίμα, την Ειρίνα Σάεκ να βγαίνουν από το μπάνιο όλες μαζί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Να μυρίζει το φρέσκο σαπουνάκι παντού στο κορμί. Να είναι ακόμα υδροσοσταλίδες σε διάφορα σημεία πάνω στο σώμα. Λοιπόν, να αρχίσουν να σκουπίζει μία την άλλη, γιατί δύσκολο σε μερικά τώρα, σημεία. Μεσημέρι είναι. Δεν είναι βράδυ. Μεσημέρι κάνουμε. Μεσημέρι δεν είναι. Δεν είπα εγώ τίποτα. Να σκουπίζει μία την άλλη, γιατί σε μερικά σημεία δεν φτάνει. Εκεί πίσω από την πλάτη, πάνω από τον κολομέρι, αυτά κτλ. Και απ' την άλλη είναι ο Σάντος με τον Γκαρσία. Να ένα ωραίο δίλημα. Να σου κάνει η Τζένιφερ. Έλα. Έλα. Α, κορίτσια, άμα είναι Σάντος και Γκαρσία, ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ σας αυτοτακτοποιηθείτε! Τέλος πάντων, εκεί στο σκούπισμα εννοώ πάντα, στο σκούπισμα έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Αυτά που λες. Αυτά. Και για αυτό που είπες, ότι όντως έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος. Είναι πάλι το αλαβίνι, άλλη διάσταση στην επανάσταση που κάνει. Ναι. Πάντα ήταν επανάστατης. Πάντα ήταν Ινδιάνος και δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό για το μαλλί μόνο που είπα, να ξέρεις. Μου έκανε εμένα, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το ότι κουρεύτηκε για να δώσει παράδειγμα στα παιδιά. Έτσι, θα του έλεγε κανένας τίποτα, Παναγιώτη. Όχι, υπήρχε περίπτωση να του πει κανένας, γιατί είσαι με μακρύ μαλλί, σημαίνει ότι δεν είσαι καλός παιδαγωγός ή δίνεις κακό παράδειγμα. Το έκανε όμως, φίλε. Έτσι, πόσοι το γνωρίζουν λίγο καλύτερα, ξέρουν ότι το μαλλί για αυτόν ήταν και ένα σύμβολο επανάστασης, να πούμε και έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι, στο έχω πει ξανά, ότι αυτά τα παιδιά, επειδή έτυχε μια περίπτωση μετά από ένα παιχνίδι, ήρθαν απ' έξω από επαρχία οι γονείς του, ενός παιδιού, από αυτά που έχει ο Γκαρσία. Ναι. Και λέει να τον πάρουμε και το παιδί προς τιμήν του, όχι μαμά και μπαμπά, Θα φάω με τους συμπαίκτες. Εμένα μου λέει πάρα πολλά φίλε. Αυτά τα μικρά είναι τα σημαντικά. Αυτά. Έγινε.
Έγινε Παναγιώτη μου, σε φιλό. Έτσι είναι οι Παναστάσεις. Έτσι. Σε φιλό, σε φιλό. Ζουμπουσού, αδερφέ παρέα. Μου. Ζουμπουσού, αυτά, αυτά. Ζουμπουσού. Προχωράμε, δεν μασάμε. Γεια, γεια, γεια. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Ω, καλό στο κορίτσι. Καλό στο κοράσιον. Ευχαριστώ πολύ για το κοράσιον. Τι, τι ψέμα είναι. Αλήθειες λέμε, δεν είναι. Αλήθειες λέμε. Τι. Ναι. Τι. Τι λέει, τι κάνουμε. Καλά, Νάντια μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Απόλυτη επίγνωση της κατάστασης. Δεν εθελοτυφλούμε. Δεν είμαστε εθεροβάμονες. Απόλυτα συνειδητή στάση. Με πίστη, ψυχραιμία, με σοφροσύνη, με αυτοεγκράτεια. Και θα πάμε να περάσουμε και αυτή την πόρα. Α, με... Γι' αυτό και εγώ θα τραγουδήσω. Α, έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι. Πάμε. Κάτσε να κλείσω τα χαλιά, να κλείσω τα χαλιά. Περίμενε, να κλείσω τα χαλιά, να μαζέψω τα κελίμια. Ένα λεπτό να σκύψω λίγο γιατί έχει κρόσια αυτό. Περίμενε. Ένα λεπτό λίγο. Εντάξει, το μάζεψα. Πάμε! Το μάζεψες. Σε πόνεσαι η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Ανάψε το τσιγαρό, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Ανάψε το τσιγαρό, δώσ' μου φωτιά. Έτσι θα και φάρουμε λίγο. Πάρε το χειροκρότημά σου, πάρε την αποθέωσή σου. Μπράβο ρε Νάντια, έτσι πρέπει. Έτσι αλλιώς δεν βγαίνει, να ξέρετε. Ακριβώς. Θα την πολεμήσουμε, έτσι. Θα το περάσουμε και αυτό μαζί, παρέα. Έτσι, ναι, χωρίς να ξεχνάμε. Μένουμε στο σπίτι όσο περισσότερο γίνεται αυτές τις μέρες. Δεν είναι για πάντα παιδιά, δεν είναι. Ακούστε με. Έτσι. Όσο περισσότερο μένουμε σπίτι, τόσο νωρίτερα ακριβώς. Θα βγούμε. Πάρα πολύ σοφό. Έτσι. Αυτό που λες. Άντε καλό μεσημέρι σε όλους μας και κουράγιο σε όλους μας, παιδιά. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, να παίρνεις, να παίρνεις. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι, γεια σας, χαίρετε. Αϊ. Αϊ. Θα μιλήσεις. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει με το βρέμα. Πάμε εδώ όμως, πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Good the child. Πώς. Good the child, λέω. Good the child, ναι. Τι γίνεται? Καλά εσύ? Καλά αγόρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά κι εγώ, κατάλαβες εσύ με. Μίλα λίγο παραπάνω και θα σου πω, μίλα λίγο ακόμα. Ένα θα σου πω. Ναι. Με παίρνει ο ακροατής που είναι 75. Ναι. Με παίρνει τους μάλλον 15. Τι, με παίρνει ο ακροατής, είσαι ο 15? Ναι. Έλα ρε 15. τα αγόρι μου τον κλικό. Ο Κωνσταντίνος. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πρέπει να βρούμε παρατσούκλι, δεν πάει έτσι. Πρέπει, ναι, ακριβώς. Πρέπει. Μου λες, Κωστή, λέω σχετικά κινήθηκα χθες που λες γύρω στις 12 και λέω πρέπει μια φορά. Να μην ξεχάσω, βάλω το ξυμητή, να σηκωθώ, να ακούσω τον αθλητήριο. Δεν μπορώ, κοιτάω το ρολόι, βλέπω 11 έργα. Τι τον αθλητήριο, το πρωί? Το πρωί. Άιντε, το πρωί πιο νωρίς, φίλε, δεν είναι. Το πρωί θέλει, πιο νωρίς. Τέλος πάντων. Εγώ σε πήρα για να μου πεις την άποψή σου για αυτό το θέμα. Ό,τι θες. Τον Αλεξάκη τώρα τον Κούγια που λέει να μην υποβαστεί. Να! Πώς έλεγε ο Σταυρίδης. Να! Λίγο νερό! Αχ, τα τόσο Αλέξης! Α, τόσο Αλέξης! Αλάβει! Άρα! Αμαμά! Πώς το χείρισε! Ο Αλέξης, θα σου πω κάτι. Θέλω να φέρεις μια εικόνα στο μυαλό σου, θα στο περιγράψω. Όσο πιο γλαφυρά μπορώ. Φίλε μου, 15χρονε. Περπατάμε με το αυτοκίνητό μας στο δρόμο. Σωστά? Ναι. Είμαστε μόνοι μες στο αυτοκίνητο. Ναι. Εντάξει. Κάποια στιγμή ξεσπάει μία από αυτές τις μπόρες, τις τρομερές. Από αυτές που είναι σαν να ρίχνει τουλούμι, σαν να έχει ανοίξει κάνουλες ο Θεός και πλημμυρίζουν τα πάντα. Σωστά μέχρι εδώ? Ναι, πολύ σωστός. Εσύ τι θα βγεις? Θα βγεις με το σφουγγάρι να καθαρίσεις το τζάμι σου? Όχι. Τι θα χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις το τζάμι? Τους γυαλοκαθαριστήρες, μπράβο! Ποια σκάλα θα βάλεις? Την αργή
που κάνει μία φορά κάθε 5 ώρες ή τη Γρήγορη. Κακά, 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 κακά. Ε! Τη Γρήγορη. Τη Γρήγορη. Ακριβώς αυτό είναι ο φίλος μας ο Αλέξης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πολύ καταλήγει. Αυτό λοιπόν είναι ο Αλέξης. Σήμερα και αύριο. Σε μισό, σ' αγαπώ. Θέλω, δεν θέλω. Μπορώ, δεν μπορώ. Γκρίζο, άσπρο, μαύρο, κόκκινο. Σε παρακαλώ. Έχω εδώ και πολύ καιρό πάψει να δίνω βάση σε αυτά που λέει. Τον εκτιμούμε γιατί είναι ένας νομικός με πολύ μεγάλη δυνατότητα, έτερων εκάτω. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι, είμαστε εμείς, ούτε είμαστε νομικοί ούτε τίποτα έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν παράγοντας, έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι σήμερα είναι εδώ, αύριο κάνει όχι η κυβίστηση, όχι τριπλό άξελ. Κλαίνε, κλαίνε φίλε, ή της ενόργανης. Κλαίνε. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Θα ανταμιλήσουμε και με τον Βασιλόπουλο σε λίγο, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί... και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Βεβαίως. Σήμερα τι θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη σχετικά με την πολυδιοκτησία? Ήδη με τηλεδιάσκεψη είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Εφέσεων. Ναι, ναι. Αυτή λόγω, ιού, ναι. Λόγω του ιού, βεβαίως. Και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα σας έχω ενήμερους. Θα δούμε τώρα στο διάλειμμα τι έχει συζητηθεί. Έτσι, είναι στην Επιτροπή Εφέσεων. Βγαίνει σήμερα, δηλαδή. Να βγει η απόφαση σήμερα αποκλείεται. Έτσι, αλλά το ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και απολογείται η Ξάνθη, διάβαζα τώρα τα στοιχεία, μέσω τηλεδιάσκεψη όπως καταλαβαίνετε, για να αποφύγουν την επαφή μεταξύ τους. Θα σας έχω ενήμερους. Εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πρέπει να βρούμε να σε βαφτίσω. Πρέπει να βρούμε κάτι για να σου πάρω και λαμπάδα το Πάσχα. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει. Γεια σου, teenager! Φιλιά! Φιλιά! Να σε καλά! Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά! Να σε καλά! Αυτό που λέγαμε, ο 15 και ο 85. Ναι! Γεια σας! Ναι! Καλώς το κορίτσι! Α, εγώ είμαι, εντάξει. Βεβαίως, τι, γιατί, είσαι αμφιβολία. Είμαι η Τάνια. Γεια σου, ρε Τάνια! Από πού βγαίνει? Από το Σουλτάνα. Από το Σουλτάνα! Εμένα μου αρέσει το Σουλτάνα, ρε παιδί μου. Και εμένα μου αρέσει. Δηλαδή έχει μια αρχοντιά το Σουλτάνα. Ακριβώς, μια... πολύ σωστά. Δεν πολύ σου φαίνει σωστά. Στο μυαλό χορούς αυτά, ντεύκια. Είμαστε, λοιπόν, είμαστε παλιοί ακροατές από το 103 και εγώ και ο σύζυγος. Όχι εσύ, τόσο παλιά. Ναι, μπορεί να μην παίρνουμε τηλέφωνο. Έχουμε συναντηθεί κιόλας, αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ στις ένας, οπότε ποιο να το θυμηθείς. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν. Πήρα να πω και ένα άλλο πράγμα. Να ευχαριστήσουμε. Πήραμε ένα ψυγείο από την ηλεκτρονέτ. Μας εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι. Ο Μάκης, πολύ εξυπηρετική. Είμαστε ο Δέρα στο σπίτι. Όλα ωραία. Τέλεια. Έτσι. Καμαρώνω, ναι, γι' αυτό καμαρώνω. Πήραμε ένα. Δεν φτάνει μόνο να πηγαίνουμε να παίρνουμε, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό το είχατε, το είχατε κερδίσει, όχι, απλά πήγατε για κερδίσει. Όχι. Απλά είχαμε πρόβλημα με το δικό μας, πήγαμε ένα καινούριο. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Είναι ναι, ναι, και εγώ χαίρομαι που σ' άκουσα εκεί... πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να ξέρεις, λέμε, μπορεί να μην παίρνουμε, αλλά ακούμε. Τώρα και το μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια, τι είδα, λίμωνο. Ναι, ναι. Φιλιά, και μένουμε πολλά. Σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μένουμε σπίτι. Να, σε όλους. Αυτό ακριβώς. Μένουμε έτσι, για να πολύ μπορούμε σωστά, μετά να ό,τι βγούμε. Μπορούμε έτσι. Θα κάνουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Για την υγεία μας. Γεια σου, Κωστή μου. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Από αύριο στην ηλεκτρονέτ, μέσα από το διαδίκτυο, έτσι, μπαίνετε. Σας είπα και το τηλέφωνο και θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος μέσα από το κατάστημα της ηλεκτρονέτ, το ψηφιακό, το ηλεκτρονικό, το διαδικτυακό. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές, καμαρώνω εκεί για τον για το Μάκη Παμπουκίδη, για τους χορηγούς μου, για το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη, για να είμαι πιο έτοιμος. Έτσι και όταν πηγαίνετε και σας εξυπηρετούν και σας δίνουν με το χαμόγελο την καλύτερη εξυπηρέτηση, να βγαίνετε και να το λέτε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει χαρά στους ανθρώπους. Δίνει χαρά στους ανθρώπους που είναι εκεί. Και βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές, τώρα στο 7-61-094, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω το τηλέφωνο, θα σας το πω και στο διάλειμμα γιατί με ρωτάτε. Πάμε να πάρουμε τελευταίες δύο γραμμές. Ναι! Γεια σας! Έλα, Ακουστή, καλό μεσημέρι. Καλό στο παιδί! Έλα, στελάρα μου, έλα. Σε ακούω, αδερφέ μου, σε ακούω. Γίναμε μεσημεριανές, γιατί το... είμαστε ζόκοι στο σπίτι και όλοι κοιμούνται το πρωί. Είμαι θα και βροντόφωνο, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Τι λέει? Αγόρι μου, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες, φίλε.
υπήρχε περίπτωση να είμαστε εμείς πρώτη βαθμολογία, να γίνουν αυτά που γίνονται και ο Κούγιας να έρχεται να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Σε ποιους τα πουλάνε αυτά, ρε φίλε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε ποιους τα πουλάνε αυτά. Σώσουν και το Νιόνιο να το σώσουν και όλα τα παιδιά δικά μας, έτσι. Είπα και εχθές ότι ο Κούγιας ποτέ δεν μιλάει τυχαία. Δηλαδή η κουβέντα του είναι φιλτραρισμένη, είναι ζυγισμένη. Ζυγισμένη, έτσι. Μπορεί πιθανόν να εκφράζει και άλλους. Δεν είμαι μπροστά για να πω ότι του είπαν πες αυτό, όμως μας έχει αποδείξει ότι έτσι. Ότι Κωστή, εκφράζει και μια άλλη ρητορική. Άμα δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, ή παύλα, ή θα γίνει μπαράζ ο πρώτος με το δεύτερο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Παύλα, ρε! Παύλα! Ή παύλα ή μπαράζ, δεν υπάρχει άλλη λύση, να ξέρεις. Ή παύλα ή τάβλα. Τελεία και παύλα, πάω και είσαι. Έτσι δεν λέει το σύνθημα. Έτσι δεν λέει. Αγόρι μου. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε, τελευταία. Ναι! Εδώ, άλλες δύο. Κάτσε να προλάβω, Ναι, χαίρετε. Κωστή. Καλώς το παιδί. Ωραία, από το παράθυρο μπήκα. Από το παράθυρο! Καταρχήν, χώρεσες, φίλε, είσαι αδύνατο. Είναι μεγάλο το παράθυρο. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι αδύνατος. Δεν θέλω να στεναχωρήσω Στράτο. Είναι μπαλκονόπορτα. Το ότι το πέρασε για παράθυρο. Κάτι σημαίνει, το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Έτσι. Έλα, αγοράκι μου, για πες. Εγώ θέλω να πω το εξής. Είσαι 40 πλάς, έτσι. Όχι 40 πλάς, 50 παρά είμαι. Εντάξει, εγώ θα πω 40 πλάσια. Αλλά να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Ωραία. Λοιπόν, 48 στα 49, ναι. Το 50 ευρώ μετά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Να υποθέσω ότι στην παιδική σου ηλικία μεγάλωσες με τα καρτούν, έτσι. Κανονικά, φίλε. Looney Tunes, κανονικά. Τα πάντα, Daffy Duck, Max Bunny, όλα. Woody Woodpecker, τέτοια, ναι. Ωραία, φυσικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά ένας από τους χαρακτήρες που ήταν αντίπαλος του Bugs Bunny συνέχεια ήταν ο Elmer Fudd. Ο Elmer, βεβαίως. Λοιπόν, τον κυνηγούσε συνέχεια. Ο Αλάβ. Ναι. Και με το δίκανο, ας πούμε, και προσπαθούσε να τον πετύχει. Ωραία. Ναι, ναι, βεβαίως. Και σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, ήταν σε μία από τις σκηνές, είχαν το δίκανο, ας πούμε, και το έστρεφε ο Elmer Fudd στο Bugs Bunny. Και το παίρνει ο Bugs Bunny και του λέει όχι, εγώ θα κάνω αυτό τώρα, και παίρνει το δίκανο και τον σημαδεύει. Το σημαδεύει, ναι. Ναι, παίρνει ο Elmer Fudd ξανά, όχι, εγώ θα το κάνω. Το σημαδεύει στο πρόσωπό του, ξέρω εγώ. Μετά το παίρνει ο Bugs Bunny, λέει όχι, εμένα θα πυροβολήσεις, του λέει. Ναι, ναι. Όχι, λέει ο Elmer Fudd, εμένα θα πυροβολήσεις. Και στο τέλος... Και στο τέλος έρχεται ο Bugs Bunny και του λέει okay, όχι, πυροβόλησε. Εμένα. Και πυροβόλησε όλο τον εαυτό του. Λοιπόν. Λες να πάθε το ίδιο το σύνδρομο του Elmer, ο Αλέξης. Με έπιαζε, νομίζω με κατάλαβες αμέσως. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, υπεύθυνος επικοινωνίας στον ΠΑΟΚ, αυτό θα το έβγαζα ανακοίνωση σήμερα. Και θα έβγαινα και θα έλεγα ότι μετά τις δηλώσεις του κ. Κούγια, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι εμείς σαν ΠΑΟΚ είμαστε υπέρ του να πέσουμε. Ναι. Έτσι, κόντρα. Να πέσουμε. Όχι, να όχι, ρε παιδιά, εμείς θέλουμε. Όχι, αφού τώρα. Λέει ο κύριος Κούγιας θα σωθούμε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πέσουμε. Πόσο κοντά είναι. Πόσο. Θέλω να μου πεις όμως. Πραγματικά πόσο κοντά στο. Ναι, ναι. Στην αρχή αυτή εμείς είπαμε ότι θέλουν, αλλά μετά αυτοί είπαν όμως ότι. Λοιπόν, ήθελα να κλείσω ακριβώς με αυτό. Είστε στο μυαλό μου ότι για μένα ο Κούγιας είναι το παράδειγμα του 2020 για τον πρόεδρο του Δεσσαϊκού, ρε φίλε. Τον λατρεύουμε. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι πρότυπο. Με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτό. Ούτε και κοιτάξτε. Δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ήθελα μόλις. Πολύ ξεκάθαρος. Αλέξη, ευχαριστούμε. Ένα τελευταίο Στράτο, ναι. Ναι. Απλά να ενημερώσω ότι κάποιοι την Κυριακή ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει. Τραγικό. Τραγελαφικό. Για κλάμα και για γέλιο μαζί. Ενημερωτικά. Χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν. Δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Ναι, αλλά. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει. Πες μου. Δεν θέλουμε κι εμείς. Αλλά ναι, είπες να πέσουν, αλλά μετά όχι, δεν υπάρχει πολυδιοξία, αλλά τελικά υπάρχει και έντες. Ναι. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς. Ολοκλήρωσε το, θέλω το κερασάκι. Θέλω το κερασάκι να πάω στο διάλειμμα. Ναι. Δώσε μου το κερασάκι. Κορύφωσε το. Όποτε το κάνει ο Ξωρίς και πάει. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Εμείς γιατί και δεξιά. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, μία οδή. Μία οδή στο επιχείρημα. Έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Γυρίζουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Μένετε εδώ στο Λίμπερο. Παρέα το ραδιοφωνάκι σας και μένουμε σπίτι.
Εμείς θα σας κρατάμε παρέα νυχθημερών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα κάνουμε την απόπειρά μας να συνδεθούμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Έτσι θα τα έχουμε και τα μεσημέρια. Πρώτα ο Θεός, αρχόμαστε να κάνουμε τις κουβεντούλες μας για μπαλίτσα, για χαβά, για γενικότερα ό,τι γίνεται γύρω μας. Έχω πει και το πρωί, το λέω και τώρα στους μεσημβρινούς στην εκπομπή αυτή, στη ζώνη αυτή. Έχουμε απόλυτη συνέστηση του τι γίνεται γύρω μας. Το λέω γιατί μου έρχονται μηνύματα, ευχαριστούμε κτλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να σας πάρουμε το μυαλό από όλη αυτή την καταχνιά. Αν ανοίξετε αυτή τη στιγμή 10 κανάλια και τα 10 παίζουν τον κορονοϊό. Δηλαδή από πλευράς ενημέρωσης μπορείτε να μάθετε εκεί ό,τι θέλετε. Όχι μόνο από ενημέρωση αλλά και ψυχοπλακώματος και κατάθλιψης. Full. Τελείως. Μιλούν επίσης οι ειδικοί, εμείς τι να σας πούμε. Δηλαδή και αυτό είναι ένα χούι που έχουν αρκετοί ραδιοφωνατζίδες. Εγώ θα σας πω για τον ιό, εγώ θα σας πω για τη λίμωξη, εγώ θα σας πω για την εξάπλωση, εγώ θα σας πω το φάρμακο, εγώ θα βρω το εμβόλιο, εγώ να πούμε θα σας κάνω καλά και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Θα κάνουμε την απόπειρά μας να συνδεθούμε σε λίγο με Κώστα Βασιλόπουλο. Θέλω να σας πω ότι ήδη εδώ και αρκετή ώρα τρέχει η εκδίκαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Να, ας πούμε, αυτά είναι τα σύγχρονα της τεχνολογίας. Παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει, να είναι ο ένας στην Ξάνθη, ξέρω εγώ, άλλος να είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος στην Κρήτη, ρε μου, άλλος στις Βρυξέλλες, ο άλλος στο Ακαπούλκο και να κάνουν δουλειά τους. Να γίνεται η εκδίκαση, να εκδικάζεται η υπόθεση. Μνημειώδης, το ξαναλέω, η αλλαγή στον λόγο του κυρίου Αλέξη Κούγια, ο οποίος ξαφνικά όχι λέει, δεν είναι μόνο Εξάδιο πάω, λέει όχι, και επειδή είναι ψηλά στη βαθμολογία και ο ισχυρός αυτό δε, εγώ δεν είπα και εγώ το εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Και να μείνει όπως είναι και να το πάρει ο Ολυμπιακός και να μείνει η βαθμολόγια. Έτσι και να αυξηθούν οι ομάδες και χίλια δυο. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Από εκεί και πέρα, την ώρα αυτή επίσης θα αποφασιστεί τι θα γίνει με το Euro, το οποίο κάτω από νορμάλ και φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσε τον Ιούνιο, νομίζω 12 αν δεν κάνω λάθος, 12 Ιουνίου μπορεί να κάνω λάθος, στην ημερομηνία σίγουρα Ιούνιο θα ξεκινούσε, από ό,τι φαίνεται, και επειδή ένα δεν πρόκειται να πάει κανένας ποδοσφαιριστής να παίξει, δηλαδή αλίμονο, δεν πρόκειται να πάει κανένας θεατής, κανένας ποδοσφαιρόφιλος, και θα τυναχτεί στον αέρα όλοι εδώ, τα κλείσαν όλα, θα πούν ελάτε στο Euro, άιντε, γεια σας παιδιά, ελάτε τώρα να είμαστε όλοι συγκαταγκαλιασμένοι. Από ό,τι φαίνεται δύο είναι οι εκδοχές, δύο είναι οι βερσιόν οι πιθανότερες. Η μία λέει Δεκέμβριο του 2020, του τρέχοντος έτους δηλαδή, είτε θα γίνει Χριστούγεννα του 20 ή θα πάει για καλοκαίρι του 21. Η επιδημία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει άρδιν το τοπίο γενικά στις ζωές των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους σε πρώτη φάση, και θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι. Εφόσον αποφασιστεί αυτό από την UEFA, εφόσον πάρθει η απόφαση, πήρε αναβολή το Euro. Μπράβο ρε Χρύσα, κατευθείαν. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγο που ήμουνα μέσα στο διαδίκτυο, λοιπόν, το Euro μετατίθε για το καλοκαίρι του 21. Να το τώρα, το βγήκε και η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το ανακοινώνει. Πρόλαβε, μου το είπε και η Χρύσα. Μπαίνω να το δω και εγώ στο διαδίκτυο. Παλεύουμε ταυτόχρονα να πάρουμε και τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε, είναι κάπου χωρίς σήμα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε. Άρα, λέμε, αυτό τώρα, το ότι δεν θα γίνει το Euro το καλοκαίρι αυτό και πάει για το επόμενο καλοκαίρι, πάει για την επόμενη χρονιά που πρώτο Θεός θα είναι μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση όλο αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Θα μιλάμε γι' αυτό και εύχομαι να έχουν πραγματικά τελειώσει όλοι οι άνθρωποι με αυτό το βάσανο, και σωματικά και ιατρικά και ψυχολογικά και οικονομικά, γιατί δεν είναι μόνο μία πτυχή της καθημερινότητάς μας, είναι γενικότερα. Γραμμές ανοιχτές, αφού δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αν θέλετε, συνεχίζουμε εμείς την επικοινωνία μας. Τηλεφωνήστε στο 2310-287-888. Αναβολή λοιπόν για το Euro. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι υπάρχουν
ελεύθερες ημερομηνίες για τα πρωταθλήματα που θέλουν να τελειώσουν νορμάλ τις αγωνιστικές τους, δηλαδή να μην μπουν τώρα, κρίνουμε τον πρωταθλητή, ξέρω εγώ, όπως έγινε ας πούμε στην Λιθουανία παράδειγμα, ότι αυτός που είναι τώρα πρώτος, γεια σας, τελειώνουμε. Ή στη Βοσνία νομίζω. Θέλουν να γίνουν αγωνιστικές, οι οποίες αγωνιστικές δεν μπορούν να γίνουν όπως καταλαβαίνετε, ούτε τώρα, μέσα στο Μάρτι, ούτε τον Απρίλιο, εικάζω ούτε το Μάιο. Πάμε δηλαδή καλοκαίρι, Ιούλιο πιθανόν. Εφόσον δεν γίνεται το Euro, κανονικά, μπορεί να το δούμε και αυτό, πρωταθλήματα να ολοκληρώνονται, τα play-offs ή τελική ή μη τελική κυπέλου να γίνουν μέσα στον Ιούλιο. Κατά καλό καιρό θα μου πείτε. Έτσι πάει, αλλιώς δεν υπάρχει. Αλλιώς το λύγεις και λες, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Η UEFA λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, το διαβάζω τώρα, την Μεγάλη Τρίτη 14 Τετάρτου, Απρίλη δηλαδή, προτίθεται να δώσει το OK για την επιστροφή στην ποδοσφαιρική κανονικότητα και δράση η UEFA. Κόντρα στα σενάρια περιοριστικής διακοπής ποδοσφαιρικής δράσης λόγω κοροναϊού, η UEFA επιθυμεί να ολοκληρωθούν κανονικά τα εθνικά πρωταθλήματα. Όπως προέκυψε μάλιστα στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τις υπόλοιπες εθνικές ομοσπονδίες, η UEFA προτίθεται να ανάψει το πράσινο φως για να ξαναδούμε ποδόσφαιρο 14 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη. Ο στόχος είναι τα εθνικά πρωταθλήματα να έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπαμε, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Όπως είπαμε, αναβάλλεται για το καλοκαίρι του 2021 το Euro. Άσχετο δηλαδή με το ότι το Euro πάει για το 2021, θέλουν να ξαναπαίξουν μπάλα. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι αν θα γίνουν τα μάτσα αυτά με κόσμο ή όχι. Δηλαδή λέει ναι, στις ομάδες θα ξαναγυρίσετε να παίξετε 14 Απριλίου. Ανοιχτές οι γραμμές, 2310 287 888, να επικοινωνήσουμε και μαζί, αφού δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε σήμερα με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αν θέλετε να μιλήσουμε αντάμα, γιατί τις κόψαμε τις γραμμές. Άρα, λοιπόν, τώρα έχουν το ελεύθερο οι εθνικές ομοσπονδίες, η κάθε μία χώρα, να το πω έτσι απλά, να πάρει και να αναβάλει τα παιχνίδια, να πάρει και να τα πάει αργότερα. Τι θα γίνει εδώ στη δική μας τη γειτονιά, δεν το ξέρει κανένας. Νομίζω ότι τώρα, αφού δεν θα υπάρχει το χρονικό όριο τελειώνεις μέχρι τότε γιατί μετά υπάρχει το Euro, νομίζω ότι θα δούμε για πρώτη φορά να παίζονται παιχνίδια μέσα στο κατά καλό καιρό. Με την ελπίδα όλο αυτό το πράγμα να έχει περάσει, όλο αυτό να είναι ένας κακός εφιάλτης, μια κακή παρένθεση που θα έχει όσο το δυνατόν λιγότερες ανθρώπινες απώλειες αφήσει πίσω της και να μπούμε ξανά να μιλάμε μόνο για μπαλίτσα και να λέμε για τα μάτς, για τα γκολ, για τις προπονήσεις, για τους προπονητές, για τους παίκτες, για όλα αυτά που θέλουμε να συζητάμε. Σε πρώτη φάση λοιπόν αυτή είναι η είδηση. Συνεχίζεται τώρα την ώρα που συζητάμε και η εκδίκαση της ΕΦΕΣ, την ΕΦΕΣΟΝ, και εκεί με τηλεδιάσκεψη όπως είπαμε. Λοιπόν, και θα δούμε τι θα προκύψει. Τι θα προκύψει. Πάμε και πάλι στις γραμμές. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Κωστή. Έλα γόρι μου. Έλα. Έχω να καταγγείλω κάτι. Καλοχώρης είσαι. Ναι, ρε, έλα, ναι. Πετράνε, έλα. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Έχω να καταγγείλω κάτι. Να καταγγείλεις ό,τι θες, αγόρι μου, ό,τι κουστάρεις. Ο αδερφός μου. Ναι. Είναι με μεταπτυχιακό στην Αμερική και κάνει ένα πρόγραμμα κάτω στην Αμερικανική Ακαδημία Αθηνών. Το παιδί, έτσι. Ζει εκεί έξω. Όχι, είναι εδώ πέρα τώρα, γιατί τη χρονιά είναι εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τους έχουν ακυρώσει το πρόγραμμα λόγω κοροναϊού. Ναι. Και το παιδί λέει να μην μείνει στην Αθήνα, γιατί τους κάνανε σαν καραντίνα σε μονόκλινα σε ένα ξενοδοσείο. Ναι, Λάγε έκλεισε κάνει. Ένα εισιτήριο. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έκλεισε ένα εισιτήριο για να έρθει με τον ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα να μείνει στο σπίτι με τους γονείς, να μείνει μόνο στην ναι. Αθήνα. Ναι. Και ο ΟΣΕ έχει ακυρώσει όλα τα δρομολόγια και έχουν βάλει ένα τρένο το οποίο φεύγει 3,5 ώρα τώρα το μεσημέρι. Ναι. Μέσα στο βαγόνι με τρεις θέσεις οι οποίες είχαν μείνει κενές. Δηλαδή θα είναι κάτι βαγόνι intercity με 30-40 άτομα μέσα. Ναι. Σκέψου τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι όχι ανεπίτρεπτο, είναι από αυτά που δεν ακούγονται. Ναι. Δηλαδή με ποια λογική τώρα αυτοί οι άνθρωποι για να γλιτώσουν, ας πούμε, για τα έξοδα οτιδήποτε να πάρουν, βάζουν μέσα ένα βαγόνι. Το αδερφός μου είναι διαβητικός, έτσι. Ναι. Με νεανικού διαβήτη τέτοιο. Ναι. Δηλαδή τι να πω. Εγώ θα έλεγα να μην μπει στο τρένο, φίλε. Κωστίνα, ήταν Σαββατοκύριακο, θα κατέβαινα πραγματικά στην Αθήνα με το αυτοκίνητο να τον πάρω. Αλλά λόγω δουλειά και τέτοια. Σου λέω ένα πράγμα μόνο. Τους γονείς μου τους κατέβασα οδικώς. Δεν τους άφησα να μπουν
Ούτε σε εκτέλ, ούτε σε αεροπλάνα, ούτε σε τρένα, τίποτα. Στο δηλαδή χωριό. Από τη μία μας λένε για μέτρα και από την άλλη. Μα τώρα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Τι να, είναι είναι δυνατόν. Τώρα μόλις δηλαδή μίλησα με τον και αδερφό μου, δηλαδή. Μα είναι δυνατόν. Τώρα 30 άνθρωποι σε ένα βαγόνι μέσα, δηλαδή. Δεν τρέμει το φιλοκάρδι μου τώρα για τον αδερφό μου, ας πούμε. Τι να πω. Πες του μάσκα, πες του, δεν ξέρω. Τι να πω. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει κανένας εκεί, κανένας φίλος να μπουν μαζί στο αυτοκίνητο και να μοιράσει την απόσταση. Γιατί κάποιοι φίλοι μου έτσι το κάνανε. Μέχρι μετά τη Λαμία, έτσι, μοίρασαν την απόσταση. Για σκέψου λίγο αυτή τη βερσιόν. Στο αυτοκίνητο σε γιοταχή, κάποιος φίλος να τον πάει μέχρι, ρε παιδί μου, μέχρι τη Θήβα, μέχρι τη Λαμία, κάπως, και να κατέβεις κι εσύ μέχρι εκεί να μοιράσετε την απόσταση. Ξέρω εγώ, αν είναι και διαβητικός, άστο αδερφέ, είναι. Έχουμε θέμα εμείς παραπάνω από τον απλό κόσμο. Και φυλαγόμαστε όσο μπορούμε. Αυτά. Όσο μπορούμε. Κωστή. Να είσαι καλά, Πετράν. Ναι. Σε χαιρετώ. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Ναι, έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Είναι, καλησπέρα. Ναι. Μετά από χρόνια σε ακούμε πάλι από Καβάλα. Μέσω Space πάλι. Έτσι, μέσω Space. Το είπαμε. 92 ναι, και 2. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μετά από χρόνια σε ακούω πάλι και χάρηκα γιατί είσαι ευχάριστη φωνή και ακούγεσαι ευχάριστη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Απλά πήρα να σε πω μια καλησπέρα μόνο, τίποτα άλλο. Να πεις. Τι, Καβάλα, πώς κινούνται οι ρυθμοί, τι γίνεται, πες μας λίγο, δώσε μας μια εικόνα. Κόσμος περιορισμένος στο σπίτι μέσα ή υπακούει. Ναι, γιατί είμαι από πέρα μου, δεν είμαι μέσα από Καβάλα. Στην πέρα μου έχουν κλείσει αρκετά μαγαζιά και κάποια snack bar κλείσαν από μόνα τους. Ναι. Πριν πάρουν δηλαδή την απόφαση για να κλείσουν όλα τα μαγαζιά. Επειδή δεν είχαν και κίνηση για να δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφοράει ο κόσμος έξω. Πολλοί επιφύλαξοι όλοι βγαίνουν. Τι να κάνουμε. Βαριόμαστε κιόλας μέσα, Κώστα. Τι να κάνουμε. Εγώ παίρνω το αμάξι και κάνω καμιά βόλτα, κάνα μισάωρο και ξανά σπίτι. Αυτό κάντε. Τίποτα άλλο γιατί κοντεύουμε να τρελαθούμε κιόλας. Τι να κάνουμε. Όποιος έχει κήπο κυπάκο, όποιος έχει μπαλκόνι μπαλκονάκι. Όποιος δεν έχει μπαλκόνι, λίγο ματσάκια παλιά στο ίντερνετ, κανένα βιβλίο, το ραδιοφωνάκι να παίζει. Δηλαδή, όλα τα παλιά μάτς βλέπουμε. Χθες. Μέχρι και το παιχνίδι με την Άρσενα δηλαδή. Κανονικά. Βάλε να δεις Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ, να ένα ωραίο για σήμερα. Ή βάλε σήμερα, να δεις. Σήμερα το πρόσεξε, έχω. Ακόμα κι αν πονάει, βάλε σήμερα να δεις το κλάμα του Μπάνε Πρέλεβιτς με την Αντ. Έτσι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, 92, αλλά βάλε να δεις, είναι σαν σήμερα αυτό το μάτς, σαν σήμερα. Η πασούλα του Αλουνού, να πούμε, του περίεργου. Η πασούλα του Βασούλα. Έγινε, Κωστή μου. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Βεβαίως, καλά κάνει και το επισημαίνει, το ξέχασα να το πω σήμερα το πρωί, γιατί έρχονται μηνύματα από Καβάλα, από Ελευθερούπολη, από Ιερισσό, από το Άγιο Όρος, που μας ακούν μέσα εκεί. Ότι πλέον με το Space FM 92 και 2 μας ακούτε και από την από εκεί πλευρά και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά γιατί με κάποιους είχαμε να συναντηθούμε χρόνια. Είχαμε να κάνουμε πολύ καιρό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ ραδιοφωνικό. Έτσι έχει η κατάσταση. Θέλω οπωσδήποτε να μην το ξεχάσω πριν φύγω. Να επισημάνω το εξής. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αίμα. Οι εκκλήσεις είναι απανωτές, οι εκκλήσεις είναι πιο σπαραχτικές από ποτέ. Όποιος έχει τη δυνατότητα, ας κάνει μία βόλτα μέχρι την έκθεση, μέχρι τη ΔΕΘ, εκεί με απόλυτη ασφάλεια και με μεγάλη απόσταση τα άτομα που μπαίνουν μέσα, ας δώσει αιματάκι γιατί μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο. Εμάς μας τελειώσανε τα αποθέματα, παιδιά. Δεν είχαμε την αιμοδοσία μας προχθές που κανονικά θα γινόταν. Είμαστε πραγματικά οριακά. Κρατάμε ελάχιστα μπουκάλια, ελάχιστες φιάλες για εκεί που μπορεί να σώσουν πραγματικά ζωή. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Ο Λουκάς είναι. Καλώς τον Λουκά. Άκουσα προηγουμένως για το Βρίζα. Ναι. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου καμία επιστροφή δεν έχει να σου δώσει τίποτε. Εκτός υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξαίρεση εκεί, παιδιά. Και εγώ είμαι κατά των επιστροφών, εκτός του σπουδαίου Αντρέβη Ερήνια. Άλλο. Όχι άλλο, και αυτή είναι επιστροφή, έτσι. Ο Βιερίνια δεν διώχθηκε. Ναι. Ο Βρίζας διώχθηκε με κάποιον τρόπο, κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Κοίταξε, ο Βρίζας, επειδή ακούγεται το όνομα,
Ο Βρίζας τώρα έχει ανοίξει γραφείο μάνατζερ. Ωστή, συνεργασία με το Βρίζα σαν μάνατζερ για κάποιους παίκτες, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν γενικός αρχηγός, σαν τι, σαν σύμβουλος, σαν αυτό δεν ξέρουμε τι. Δηλαδή είναι κάτι που αιωρείται στην ατμόσφαιρα, σαν φήμη. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, έτσι. Να το διευκρινίσουμε αν αυτό, δεν υπάρχει κάτι. Αν γίνει ένα γκάλο μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, πιστεύω το 80% δεν τον θέλει. Δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν μένω εκεί πέρα. Τέλος πάντων είναι τι θα αποφασίσει ο Σαββίδης. Αλλά είναι στο τέλος, αυτό που λες στο τέλος. Έτσι, εμείς λέμε την άποψή μας και εσείς που είστε στο σπίτι σας και εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Εκφράζουμε την συμφωνία ή την αντίρρηση ή τη διαφωνία. Σχολιάζουμε, κριτικάρουμε. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει μία γραμμή και πίσω από αυτή τη γραμμή στέκεται ένας, αδερφέ μου. Και λέγεται Ιωάννη Σαββίδης. Αυτός, αν αυτός λοιπόν κρίνει, αν αυτός κρίνει ότι ο Βρίζας θα του κάνει τη δουλειά και θα του δημιουργήσει μια ομάδα ισχυρή, τότε εμείς θα δεχτούμε την απόφασή του, αλλά θα είμαστε εκεί πάντα να κριτικάρουμε αυτό που θα δούμε και θα είναι στραβό. Έτσι, επειδή το αποφασίζει ο Σαββίδης, δεν σημαίνει ότι αγιοποιούμε ή ότι είναι όλα τέλεια, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτός αποφασίζει όμως, αδερφέ. Αυτός αποφασίζει. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Και αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση Λουτσέσκου που όλος ο κόσμος έλεγε όχι, όλοι του έλεγαν διώξ' τον, δεν κάνει κτλ. Ότι αυτός επέμεινε και δικαιώθηκε στην περίπτωση Λουτσέσκου. Όχι, όχι, έχει μάθει κάποια πράγματα. Ναι. Συμπάθηκε πολλές φορές, αλλά έχει μάθει. Εννοείται. Απομακρύνει, πιστεύω ότι απομακρύνει αυτούς που δεν άξιζαν να είναι δίπλα του. Συμφωνώ. Τώρα που λειτουργεί καλά. Ναι. Καλά όπως επίσης και στην περίπτωση του Βιερίνη, έτσι. Ο Λούμπες Μίχελ επέμεινε και ήταν τελείως αντίθετος στο να έρθει ο Βιερίνη. Ξέρουμε λοιπόν τώρα η ιστορία τι έχει γράψει, πόσο καθοριστικός ήταν στα τρία κύπελα, στα δύο ντάμπλ ο αρχηγός. Πόσο καθοριστικός ήταν, έτσι. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε τώρα. Έτσι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι, επειδή σήμερα θα μιλήσω με τον Γέροντα. Ναι. Μήπως θα ήθελες να μας πει τη γνώμη του για τα θρησκείες τίποτε στον αέρα. Θα χαρώ πολύ. Όταν λες τον Γέροντα, τον Φιλίμωνα. Το Φιλίμωνα, ναι. Το Φιλίμωνα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να μας πει τη γνώμη του και για την κοινωνία και για τα... Για τα θρησκευτικά μας, πιστεύω. Θα χαρώ πολύ. Ναι, θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τον πω κάποια πράγματα. Θα χαρώ πολύ. Κανονικά, αφού έχουμε πάει 3-4 φορές. Ωραία, εντάξει. Και έχω εξομολογηθεί κιόλας στον άνθρωπο. Αλίμονο. Ναι, ναι. Αλίμονο. Θα δω εγώ και άπειτα θα σε πάω. Έγινε. Βεβαίως. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Και εγώ να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε. Παιδιά, αυτές γραμμές να μην φάμε τον χρόνο του Ζαγόρα, έτσι. Ναι. Αυτές οι δύο, ναι. Επιγραμματικός και λακωνικός. Έλα, σε ακούμε. Ναι! Έλα, εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως. Σε ακούμε. Έλα, Κωστή. Τι γίνεται? Χρόνια έχουμε να τα πούμε. Χρόνια, Τώρα τελευταία σε ξανακούω. Ναι, όταν είσαι στο άλλο το ράδιο. Στον Αρένα. Να λέμε ονόματα, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Ναι. Είσαι ο. Ο Τάσος είμαι, λέγαμε για το βόλεϊ, αν θυμάσαι το πρώτο μας και δεύτερο πρωτάθλημα. Όχι, ρε φίλε, είσαι βολεϊκός, Μάλιστα. Μάλιστα που τα λέγαμε. Ναι, είσαι βολεϊκός. Κοίταξε, στο βόλεϊ, η Δήμονας δεν είμαι. Όχι ότι στο ποδόσφαιρο είμαι, αλλά λέμε ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Την παλεύει η ομάδα εκεί, να βρει ξανά το χαρακτήρα της. Ναι. Αν θυμάσαι παλιά στο παλέ, ότι το εισιτήριο είχε 5.000, ήταν μέσα και το βόλεϊ. Έτσι, Και καθόμασταν μερικοί και βλέπαμε το βόλεϊ. Τώρα μιλάμε τέλειο 80. Αφού μου λες 5.000 δραχμές. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τέλειο 80. Το πότε είσαι γεννηθής? Το 73. Άμα κοντά είμαστε, φίλε. Κοντά. Άρα πιτσιρικάς πήγαινες, έτσι. Όταν μου λες τώρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρώτη χρονιά με τον Μάικλ Τζόνς, 88-89. Τώρα... Το μωρό του ελαφιού. Το μωρό του ελαφιού, ναι. Το μεγάλο παόκι. Που μετά πήγε. Τι μορφή. Πήγε και το πληρώσανε και το βάλανε και. Τι μορφή. Τι μορφή, παιδιά. Τι περάσανε, ρε παιδιά. Έβλεπα προχθές βιντεάκια με αυτόν τον Λέβινγκστον, ρε παιδιά. Τον Κλιβ Λέβινγκστον. Δηλαδή, συμπαίκτης του Τζόρνταν σε αυτούς τους Μπουλς, ήρθε με δαχτυλίδια στα χέρια. Και πηδούσε, παιδιά, για να καρφώσει το παλέ, πηδούσε να πούμε στη Νέα Παραλία, κάτω στο άγαλο του Μεγαλέξανδρου και καρφώνε. Το θυμάστε το Κλιφ. Κλιφ, Κλιφ.
Φυσικά, κοίταξε, θα δεις. 92-93 περίοδο, μη φαντάρος. Ναι. Παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα. Ναι. Εμείς Κόρφα, Πρέλεβιτς, Μπάρου, Λέγκο στο Βασούλα και αυτή έχουν ομαδάρα. Γκάλι, Κόμαζετς, Βράντομπιτς, Κόμπιτς. Α, ναι, ναι, με Γιανακόπουλο βέβαια, ήταν τα χώνια εκείνο, ότι γίνεται ναι, ομάδα. Ναι, τώρα ναι. Τι γίνεται. Ναι. Εμείς μπαίνουμε στο. Το θυμάσαι πως το γήπεδο, ε. Είναι πι. Δεν έχει παντού κερκίδα, στη Γλυφάδα. Στο, για πουλ. Α, στη Γλυφάδα, ναι, 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 όχι στο τάφο. Κάτω, κάτω. Ναι, 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 στη Γλυφάδα. Όχι, ναι, ναι. Κάτω, όχι, στη Γλυφάδα. Ο, απέναντι έχει τείχο, δεν έχει κερκίδα. Απέναντι έχει τείχο, τείχο, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είμαστε στην Απέτολο και έχουμε μπει 8-9 λεπτά που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Κερδίσαμε στο τέλος με ένα καλά του Πρέλεβιτς. Εμείς έχουμε αυτές που σου είπα η πρώτη χρονιά με δύο ξένους ναι. Αμερικάνους. Ναι. Και κάνει ο Κόρφας μπάσιμο, ρίχνει την μπάλα ψηλά στο ταμπλό και μη φάει τάπα από τον Βράγκοβιτς. Και αν θυμάσαι κάνει ο Λέγκρισον την μπάλα. Όπως το φοβερό του Κάρφωμο. Καρφώνει με τη μία. Τρομερό άλμα. Αν το ψάξει τη φάση δεν τη θυμάμαι όμως. Ναι. Έφτασε πάνω, πάνω από τη Στεφάνη. Τρομερά αλτικός τύπος. Τρομερά ωραίος τύπος κιόλας. Και ωραίος τύπος. Να πούμε να μην σε κρατάω επειδή... Έγινε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σε τέλος. Θα χαρώ πολύ. Άντε, το κλάμα αυτό του μπάνε σε εκείνο το παρκέ δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά. Τελευταία γραμμή. Ναι. Γεια σας. Τέλος. Κλείσαμε. Έρχεται Ζαγόρας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Παρεούλα. Σπιτάκι μένετε. Με το λίμπερο, με το ραδιοφωνάκι. Μαζί, ανοιχτό, έτσι, όμορφα όπως είπαμε, ό,τι έχουμε συμφωνήσει, ό,τι είπαμε, αυτοσυγκράτηση, ωριμότητα, να το περάσουμε και αυτό παρέα. Θυμίζω Alpha Park, πάρκινγκ το πιο φτηνό στην περιοχή αεροδρομίου, 42-44-44, εκεί θα βρείτε εξαιρετικές τιμές, με δωρεάν μεταφορά πρόσκαπτο αεροδρόμιο και καυσόξυλα φυτάς και κάρβουνα και είδη μπάρμπεκιου και τα πάντα όλα. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται ο Γιώργος, γεια, yeah, bye, bye, bye!